Yeah. Absolutely. Εσείς δεν είστε άνθρωποι του lifestyle, δηλαδή δεν επιδιώξετε ποτέ αυτό το lifestyle και έρχεται ο κόσμος και σας βλέπει και σας ακούει γι' αυτό που είστε. Κοιτάξτε, το lifestyle ενδιαφέρον είναι. Απλά εμένα δεν μου πάει, δηλαδή δεν κατακρίνω κάτι. Πιστεύετε ότι ταιριάζουν αυτά που μπορεί να γίνει ένα τέριασμα, δηλαδή. Γιατί χωρίζονται και οι άνθρωποι που τραγουδάνε τέχνο, τραγουδάνε σε μουσικές σκηνές. Και οι άνθρωποι που τραγουδάνε λαϊκό, τραγουδάνε σε μπουζούκια. Κοιτάξτε, μπουζούκια δεν υπάρχουν πια. Μακάρι να υπήρχαν να πηγαίναμε σαν θαμώνες κι εμείς. Δεν υπάρχουν. Μπουζούκια. Δεν διασκεδάζεστε μπουζούκια. Όχι, δεν πάω, αλλά έχω πάει. Έχω πάει παλαιότερα σε μπουζούκια που εγώ αντιλαμβανόμουν. Έχω πάει στον Μπάριο, ας πούμε. Μια χαρά πέρασα. Σε σκυλάδικα δεν πάω. Γιατί δεν μου αρέσουν τα τραγούδια. Τα σόου μουσικής πιστεύετε ότι μπορεί να αναδείξουν ταλέντα και να βγουν από εκεί καλές φωνές? Καλές φωνές βέβαια μπορούν να αναδείξουν. Mm-hmm. Απλά στα σόου μουσικής και στα talent show συμβαίνει ένα ανάποδο πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο. Όταν γίνεσαι διάσημο σε μία μέρα, χωρίς να έχεις παράξει έργο, είναι σαν τον πρώτο μπάνιο στη θάλασσα που βγαίνεις και σε καίει ο ήλιος. Δηλαδή τσουρουφλίζεσαι κατευθείαν. Ενώ θα μπορούσαν πιθανόν να έχουν και μεγάλη πορεία. Η κυρία Γαλάνη είπε σε μια συνέντευξή της ότι είναι κρυοπολία ψυχών. Το πιστεύετε αυτό? Εντάξει, είναι ένας ποιητικός όρος πολύ σκληρός. Είναι πιθανόν.